Να δείξουμε τώρα τα αυγά μας, αυτά τα παστέλ, τα χρώματα. Ωραίο, δείτε το, μην το χάσετε αυτή τη συνταγή. Ναι. Απ' τι θα κάνετε από εδώ και μπρος όσοι δεν την κάνετε. Λοιπόν, πέρσι νομίζω ότι στο Facebook είχα πάρα πολλά σχόλια. Τι ωραία χρώματα, αλλά εκτός ότι ήταν τόσο ωραία τα χρώματα, ήταν τόσο εύκολα όλα. Ήτανε ανώδυνο να το κάνεις. Τελείωσε. Δεν υπάρχει, παιδιά. Εγώ τρελάθηκαν. Τα παιδιά μου τρελάθηκαν. Λένε, μαμά, τι, πού να τολμήσω άλλη εποχή να τους βάλω μέσα με τα χρώματα. Τι χρώμα να απογίνει η κουζίνα μετά. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε τις διαδικασίες. Είναι πάρα πολύ απλές. Οι διαδικασίες. Βρήκες εσύ όλα της καινούργου, τα πήρες όλα στη σειρά. Ναι, αφού είναι χρωματιστά και με πνέουν. Λοιπόν, απαραίτητη προϋπόθεση για να κάνουμε τα αυγά αυτά είναι λευκά αυγά. Λευκά αυγά. Τα οποία θα τα βράσουμε με πάρα πολύ αλάτι σε πολύ χαμηλή φωτιά για να μην μας σπάσουν. Δεν θα έχουμε καθόλου απώλειες. Δηλαδή εγώ είχα 120 αυγά έβρασα και πρέπει να είχα απώλειες γύρω στα... Ποια μέρα τα έκανες αυτά, Άννα Μαρή? Πώς ήταν η προχθεσινή σου μέρα? Άλια. Γιατί τόσα αυγά, Παναγία μου, δεν έχω δει πουθενά να Ναι, και μου πήρε 4 κατσαρόλες για να τα κάνω. Δηλαδή σε και τα έβαζε ένα-ένα στο ποτηράκι, 120 αυγά. Ναι. Εγώ τώρα όμως δεν είμαι καλά που τα ακούω. Και μετά έκανε και τα καρότα, για αυτό σήμερα είναι πάρα πολύ καλά. Για να έρθει εδώ ήρεμη. Λοιπόν, οπότε, χαμηλή φωτιά, άσπρα αυγά. Και από τη στιγμή που τα έχουμε βράσει, τα έχουμε αφήσει να κρυώσουν, έχουν στεγνώσει, πάμε και σε κάποια ποτήρια. Θα χρειαστούμε ένα φλιτζάνι χλιαρό νερό και 2 κουταλιές της σούπας. Ξύδι. Άσπρο ξύδι. Λοιπόν, γιατί κάνουμε αυτά τα παστέλ, τα ελαφρώς λίγο πιο... πέρσι τα είχα κάνει πολύ παστέλ. Φέτος τα έκανα λίγο πιο έντονα. Λοιπόν... Οπότε αυτές είναι οι διαδικασίες. Εννοείται ότι θα ανακατέψουμε και σε αυτή τη φάση θα πάρουμε χρώματα ζαχαροπλαστικής και θα κάνουμε κίτρινο. Ανάλογα πόσο έντονο μπορούμε να βάλουμε όλο το μπουκαλάκι, για τον απλούστατο λόγο ότι αν τα θέλουμε λιγότερο έντονα θα τα αφήσουμε λιγότερο μέσα στο... Οπότε θα έχουμε τώρα αυτό εδώ. Πάμε να παίξουμε. Και αυτό για εδώ. Και εγώ πάω να ανοίξω το κόκκινο χρώμα. Θα δείξουμε επίσης πώς μπορούμε να κάνουμε και τα υπόλοιπα, τα λιλά και τα διάφορα. Λοιπόν, εδώ θα κρατήσω. Α, μην μου το πάρεις, αυτό είναι το κίτρινο. Αυτό είναι το κίτρινο, ωραία, το βάζω εδώ. Αυτό εδώ και αυτό εδώ. Λοιπόν, ανακατεύω εδώ και πάμε. Το αυγό μας. Μην το αφήνεις αυτό μέσα γιατί θα το κάνεις σημάδι. Παρακαλώ. Okay. Τα θέλω πετυχημένα τα αυγά. Α, τώρα. Θυμάσαι κάποτε που με κοροϊδεύες με όλες τις λεπτομέρειες που έκανα. Ναι. Λοιπόν, πάω να φέρω το χαρτί κουζίνας για να δείξουμε. Κοιτάξτε ήδη το χρώμα το μπλε πως έχει βγει τυρκουάζ. Ναι. Το βλέπετε. Θα βάλω εδώ. Κατευθείαν εδώ. Όταν πονάρουμε, θα πρέπει να στεγνώσει το χρώμα εντελώς. Γι' αυτό, αν δούμε ότι η χαρτοπετσέτα μας είναι λίγο... Το κόκκινο τώρα είναι ροζ. Ναι. Αν το περιμένετε λίγο, θα γίνει λίγο πιο φούξια. Θα γίνει φούξια. Λοιπόν, να το αυγό μας. Είναι έτοιμο. Το κίτρινο το έχω αφήσει, γιατί επειδή είναι πολύ ανοιχτό χρώμα, θέλει λίγο παραπάνω για να κρατήσει το χρωματάκι του. Ναι. Να μην μας βγει πολύ έτσι... Είναι ευαίσθητο το χρώμα αυτό. Ναι. Το κίτρινο είναι το μόνο ευαίσθητο. Πάμε να βάλουμε το ροζ. Wow, βγήκε φανταστικό αυτό. Το αγαπημένο μου χρώμα. Ίδιο με την μπλούζα μου το έβγαλες. Ναι. Για να δούμε. Λοιπόν. Δείτε πόσο γρήγορα παίρνει χρώμα. Δηλαδή ναι, είναι ναι, πολύ ναι, πάλι ναι. Ροζ. Δείχτε μου, ρε Σταυρούλη μου. Γι' αυτό και η διαδικασία είναι τόσο γρήγορη. Ναι. Βλέπετε. Να το αφήσουμε λίγο. Α, να βγάλουμε το μπλε, καλέ. Το έβγαλα. Το μπλε. Να το. Και το δεύτερο βγήκε. Έλα. Το μπλε βγαίνει πολύ γρήγορα. Ναι. Τώρα, αν θέλουμε ελαφρώς πιο παστέλ χρώματα, θα βάλουμε λιγότερο χρώμα. Πάμε για το κίτρινο. Πάμε για το κίτρινο. Πάω να φέρω χαρτί για να μην το πρασινίσουμε το κίτρινο. Wow, γι' αυτό είναι πολύ ωραίο. Πάμε λοιπόν, για μπλε. Μπορούμε. Καλύτερα, έχω φέρει αυτό εδώ.
να αρχίσουμε να βάζουμε τα αυγά μας. Κοιτάξτε τι ωραία που αρχίζουν και βγαίνουν. Wow. Λοιπόν, εντωμεταξύ, εγώ θα δείξω λίγο, αφού εσύ το έχεις αυτό, Ελένη μου. Ναι. Εγώ πάω να δείξω τι συνδυασμούς μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, αν στο κόκκινο βάλουμε λίγο μπλε, θα έχουμε ένα λιλά, πολύ ωραίο. Αν θέλουμε βιολετή, δηλαδή λίγο το μελιτζανί, προς το μελιτζανί, θα βάλουμε το κόκκινο πιο πολύ. Τώρα, στο κίτρινο, αν βάλουμε μπλε, θα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πράσινο. Και αν θέλουμε το lime το χρώμα, μπορούμε να βάλουμε πιο πολύ κίτρινο. Άρα λιγότερο μπλε. Τι ωραία. Βλέπετε πόσο γρήγορα τι ωραία που ηρεμούμε. Ούτε βάφεσαι ούτε τίποτα. Είδες τι ωραία. Και έτσι με τα παιδιά σου μπορείς να το κάνεις. Δεν είναι παθαίνει. Δεν είναι σαν να έπεσε βόμβα στη κουζίνα σου. Να το παίρνει ο καθένας το αυγό. Είναι προσεκτικά. Τα μπονάρουνε. Και είναι και ωραίες στιγμές με τα παιδιά σου, γιατί είναι πάντα πολύ ωραίο να τηρούμε κάποιες παραδόσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Και, γιατί όταν μεγαλώσεις λέει, μα εγώ με τη μαμά μου... Εκείνη την ημέρα χαμός έγινε. Εγώ με τη μαμά μου έβαφα τα αυγά. Κανά δύο αυγά στον αέρα. Λοιπόν. Φέρ το νιανιά τα αυγό, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, να σου πω κάτι, είναι και μέσα στο πρόγραμμα να σπάσουν και πέντε αυγά, προκειμένου να είναι αυτά χαρούμενα, κάτσε να κάνουμε άλλα χρώματα. Θα βάλω εδώ. Κοίτα. Να το, βάζω λίγο μπλε και τώρα μας πρασίνισε αυτό. Θα μας βγει lime αυτό. Εγώ να σου πω, θα βάλω λίγο μπλε ακόμα μέσα σε αυτό εδώ που πρασίνει. Βάλε, ναι. Παντού, στα σούπερ μάρκετ. Τα χρώματα ζαχαροπλαστική παντού, στα σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα λιλά. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε το λιλά. Οπότε βάλαμε μέσα στο κόκκινο λίγο μπλε. Μάλλον θέλει πιο πολύ μπλε. Θα πάρω από εδώ. Γιατί εκεί είναι αραιωμένο. Κοίταξε πόσο εύκολα το κίτρινο με τον μπλε έγινε πράσινο. Ναι. Και με σχέδια. Mm-hmm. Γιατί δεν το είχα ανακατέψει όταν έβαλα μέσα τον μπλε. Λοιπόν, και αν βάλω εδώ κόκκινο στο μπλε, θα μου βγάλει το λιλά. Το λιλά. Αυτό ήταν σπασμένο το αυγό που έβαλες. Ναι, το είδα. Το είδα την ώρα που το έβαζα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, εγώ θα το βγάλω το πράσινο γιατί είμαι έτοιμη. Έλα, κάτσε να σου φέρω. Έχω, τα έχω φέρει εδώ όλα. Κάτσε να μαζέψω λίγο. Δείτε τι ωραίο χρωματάκι. Αχ, τέλειο. Πολύ μου αρέσει. Βγήκε έντονο. Ωραίο. Αλλά, ναι. Τέλεια. Πολύ ωραία. Αυτό... Έντονο μπλε. Να σου πω, μ' αρέσει. Γιατί κοίταξε, αυτό εμένα δεν μου βγήκε μόβ. Εγώ το βλέπω μπλε του νησιού. Του νησιού, αυτά που βάφουν τα παραθυρόφυλλα και μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Τώρα, όχι, έχω βάλει μέσα. Α, θα κάνεις. Θα κάνεις μισό-μισό, ε. Ναι. Που αυτό αρέσει πιο πολύ να κάνουν στα παιδιά. Ναι. Εμένα δεν μ' αρέσουν τα μισά-μισά, αλλά τι να κάνω. Υπομονή. Ναι. Να το μόβ, το πιο βιολετή. Επίσης, αν βάλουμε στο κίτρινο κόκκινο, θα έχουμε πορτοκαλί. Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Δηλαδή... Ελένη, έχεις όρεξη για παιχνίδι, ε. Μ' αρέσει αυτό. Αυτό μ' αρέσει πολύ. Λοιπόν, να το και το βιολετή. Επίσης, ξέρεις τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Υπάρχει μια τεχνική που αν πάρεις το κερί της μέλισσας και το λιώσεις, βάζεις, βουτάς το αυγό μέσα στο κερί της μέλισσας και παίρνει μια στρώση. Όπως έχει πάρει αυτή τη στρώση, βουτάς όλο το αυγό μέσα στο πράσινο. Μετά το βουτάς όλο το αυγό μέσα σε χλιαρό νερό, φεύγει και πάει πάνω το κερί γιατί επιπλέει και έτσι έχεις απελευθερώσει το λευκό. Και εκείνη την ώρα το βουτάς σε κάτι άλλο και σου βγάζει τη διχρωμία. Είναι κάτι σαν αυτό που έκανες μόλις. Λοιπόν, τώρα βλέπετε ότι... εντάξει, του έκανε και όχι, λίγο πατελημένα σούπερ, σχέδια. Όχι. Τέλεια. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο. Ελένη, έχεις σούπερ φαντασία. Και είναι και ωραίο συνδυασμός χρωμάτων. Wow. Παιδιά, να μην ξεχνιόμαστε, έτσι εγώ το έκανα αυτό το αυγό. Ναι.
Πολύ ωραία, μπράβο. Να και ένα άλλο πράσινο ωραίο. Έχεις... Όχι, δεν έχεις καθαρό χαρτί. Τέλεια. Έχουμε τίποτα άλλο εδώ. Όχι, μας περίσσεψε ένα. Μπράβο, Μαρία μου. Τα έκανες πάρα πολύ ωραία. Αυτά εσύ ήταν τα κάθε χρόνο θα κάνεις αυγά. Γιατί αν έχει υπάρξει και ένας τηλεθεατής που δεν το έχει δει, πρέπει να μαθαίνει να το βλέπει. Μα είναι ωραία. Η λύση δεν υπάρχει. Αυτό. Μπράβο. Okay. Καλό μας Πάσχα. Καλή ξεκούραση. Wow. Φαντάστικος. Και είδες πόσο γρήγορα έγινε. Τσουκ. Τσουκ. Ωραία. Μπράβο, Ανά Μαρία μου. Άντε, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Επίσης. Και θα τα πούμε με την εβδομάδα μετά. Okay. Όπως πάντα. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Φιλάκια, φιλάκια.